Κύριε Ψάπη, να μας αναθέσετε το θέμα για εγκεκριμένη την ισότητα της πρώτης γενιάς. Αγαπητοί συμπατριώτες, με ιδιαίτερη χαρά ξαναβρίσκομαι στο Κυρκής ύστερα από πάρα πολλά χρόνια, γιατί όπως ακούσατε από τον Πρόεδρο, κατάγομαι από την Κυρκής. Είναι για μένα ιδιαίτερη τιμή που βρίσκομαι σήμερα εδώ και ευχαριστώ τον αγαπητό Τάσο τον Αμανατίδη, που πριν από μερικούς μήνες, μαθαίνοντας για μια εργασία που κάνω για τους ασθενείς του Κυρκής, κάτι που δυστυχώς έχει πέσει περίπου στην αφάνεια, δεν γνωρίζουμε ποιοι είναι οι πρώτοι κάτοικοι του Κυρκής, με πρότεινε να έρθω να μιλήσω στο συνέδριο, πράγμα που το δέχτηκα με μεγάλη χαρά. Το θέμα μου σήμερα είναι η διακεκριμένη έννοια της πρώτης γενιάς των Κυρκησιωτών. Το Κυρκής παρουσιάζει ιδιαιτερότητες, τις οποίες φοβάμαι δεν τις ξέρουμε, και γι' αυτό θα με επιτρέψετε να κάνω μια μικρή εισήγηση πριν πάω στο κύριο θέμα της ομιλίας μου, για να μιλήσουμε πρώτα για την πρώτη του μεγάλη ιδιαιτερότητα. Πιστεύω ότι είναι η μοναδική πόλη στην Ελλάδα η οποία δεν έχει ελληνικό όνομα. Ενώ βρίσκεται σε περιοχή που είναι γνωστή από τους προϊστορικούς χρόνους για την ελληνικότητά της και υπήρχαν από τον καιρό, όπως λέει ο Παπαρηγόπουλος, των Πελασγών, οικισμοί ανατολικά του Αξιού, λέγεται περιοχή Κυρκής. Δυστυχώς όμως, παρόλο λοιπόν, παρακαλώ προσέξτε εδώ, για να διαπιστώσετε από πότε είναι γνωστή η περιοχή. Στην εποχή του Τροϊκού Πολέμου, οι Παίωνες αναφέρονται από τον Όμηρο, οι οποίοι φύγαν από την Αμυδόνα, ήταν μαζί με τους Αχαιούς και πολέμησαν στην Τρία. Και για όσους γνωρίζουν ιστορία και λυπάμαι που δεν είναι εδώ οι δύο ιστορικοί του συνεδρίου, το αξιοχώρι, το σημερινό αξιοχώρι, λεγόταν Αμυδονία. Στους ιστορικούς χρόνους, από ό,τι ξέρουμε, στην περιοχή αυτή ήρθαν οι Τιμενίδες, ο Περδίκας, ο Αέροπος, από εκεί πήρε και ευχαριστώ πάρα πολύ και την ονομασία του συλλογός μας, και ο Γαβάνης, και δημιούργησαν την Μακεδονική Δυναστεία. Στην περιοχή αυτή ήταν οι Κρίστονες, ένας από τους βασικούς πυρήνες της δημιουργίας του Μακεδονικού Βασιλείου, και υπήρχαν οι πόλεις Καραβία, ο σημερινός Λιμνότοπος, η Χαϊτά, η Ποντοϊράκλια, η Μόρινος, η Άνω Απόστολη, το Ίωρο, Παλατιανό, η Βραγίλια, το Μεταλλικό. Όπως βλέπουμε, έχουμε πάρα πολλά ελληνικά ονόματα. Ποιο είναι όμως το σημερινό αποτέλεσμα? Ότι σε αυτή την περιοχή, όπου από αρχαιοτά των χρόνων υπήρχε ελληνικό στοιχείο, δεν υπάρχει ελληνική πόλη με αυτό το όνομα. Το Κυρκής δεν λέει τίποτα από ό,τι ξέρω, δεν μπόρεσαν να βρουν τίποτα, κάτι κουρκούς, κάτι. Και το μόνο που πιστεύουμε είναι ότι είναι βουλγάρικης προέλευσης. Από ό,τι έχει υπόψη και το έχει γράψει και στο βιβλίο του κ. Βαφιάδης, ότι λεγόταν το Κυρκής Μικρή Σόφια. Αυτό μας φτάνει στη δεύτερη ιδιαιτερότητα. Πρέπει να είναι η μοναδική πόλη που μπήκε ελληνικός στρατός το 13 και δεν βγήκε ο κόσμος έξω να τον υποδεχτεί. Είναι καθόλου περίεργο αυτό, διότι στο Κυρκής δεν υπήρχε παρά μόνο μία οικογένεια η οποία ήταν εκείς προέλευσης. Όλοι οι άλλοι ήταν Βούλγαροι κυρίως, Τούρκοι και οποιαδήποτε άλλη Βαλκάνη. Έτσι η μόνη οικογένεια ήταν του γνωστού Μπαρμπαμίλιου, του οποίου οι εγγονές σήμερα είναι γνωστές και τσισιώτησες, η μία είναι η σύζυγος του συγχωρημένου του δικηγόρου του Κωνσταντινίδη και άλλη του Μπακ. Αυτές είναι οι μόνες, θα έλεγα, οι γηγενείς και οι τσισιώτες. Όλοι οι άλλοι είμαστε πρόσφυγες.
Όπως σας είπαν προηγουμένως, όπως είπε ο πρόεδρος προηγουμένως, οι πρώτοι που ήρθανε ήταν οι Στρομιτζιώτες. Αυτοί κάναν μια προσπάθεια και δώσαν το όνομα Στρόμνιτσα, που Στρόμνιτσα, για όσους δεν ξέρουν, βγαίνει από τον Στριμώνα και παλιά λεγόταν Τιβεριούπολης, αλλά κολούσε, ήταν κάπως ελληνικό αυτό το πράγμα. Δυστυχώς όμως, και για λόγους που τους καταλαβαίνουμε όλοι, λόγω του ότι έγινε εδώ η μάχη του Κίρκης, κράτησε το όνομα πάρα πολύ λίγες μήνες, χρόνο δεν ξέρω πόσο, και ξαναέγινε πάλι Κίρκης. Νομίζω ότι θα είναι σκόπιμο, σιγά σιγά, τόσο ιστορική όσο και πολιτική, να σκεφτούν μήπως είναι φρόνιμο. Αυτή η περιοχή για την οποία τόσους αγώνας γίνεται να αποδειχθεί, αν και είναι λίγο φαϊνότερο, αλλά όπως βλέπετε αυτό που μετράει περισσότερο είναι η διαφήμιση εντός εισαγωγικών ή η προπαγάνδα που κάνουν οι Σκοπιανοί, και κοντεύει αυτή η περιοχή να μην είναι καν ελληνική, να την πούνε μακεδονική, κάπως έτσι. Σκεφτείτε πόσο ωραία θα ήταν και τι ωραία θα μπορούσε προς όλες τις πλευρές να δείξει ότι αυτή η περιοχή από αρχαίωτα των χρόνων, από πάρα πολύ όπως σας είπα, από προϊστορικούς χρόνους είναι ελληνική. Θα μπορούσαν ένα από αυτά τα ονόματα, Ήωρον, Βραγίλε, Μόριλος ή όποια άλλο βρούμε, να μπορέσει κάποτε να πάρει το ελληνικό όνομα το Κίλκης. Διότι να υπάρχει βουλγαρική ονομασία σε μια πόλη ελληνικότατη δεν είναι και τόσο ευχάριστο. Μετά από αυτό, από αυτές τις δύο ιδιαιτερότητες, θα προχωρήσουμε στο κύριο θέμα που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, το οποίο δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να το δείξω όλο, γιατί κατάφερα, επειδή έχω σχέση με παλιούς συγκυσιώτες τόσο ντόπιους όσο και του απόδημου πια Κίλκης, να μάθω για την πορεία των πρώτων γηγενών του Κισιωτών, δηλαδή αυτών που γεννήθηκαν από πρόσφυγες, αλλά μεγάλωσαν και πήγαν στο γυμνάσιο και στο δημοτικό Κιλκής. Είναι άτομα τα οποία κατόρθωσαν και ξεφύγαν από τον μέσο όρο και έγιναν, να το πούμε, διακεκριμένοι, γνωστοί, διάσημοι, όπως θέλετε πέστε το. Λοιπόν, το ποιοι είναι αυτοί, δυστυχώς δεν είναι γνωστό. Αμφιβάλλω να ρωτήσουμε σήμερα τη Κιλκησιώτη σημερινό, αν ξέρει ποιοι ήταν ιδιαιτέρως γνωστοί με παγκόσμια ακτινοβολία. Και ευτυχώς για μας υπάρχουν. Φοβάμαι ότι κανείς από εσάς δεν ξέρει και έτσι νομίζω ότι θα είναι μια ιδιαίτερη χαρά να γνωρίζετε μερικούς από αυτούς. Γύρω στους 28 έχω βρει. Δεν αποκλείται να είναι και άλλοι, τους οποίους δεν τους ξέρω ευκαιρία να τους βρουν κάποιοι άλλοι. Θα αναπτύξω μόνο το ιστορικό των 5-6 από αυτούς, διότι δεν είναι δυνατόν να σας πω για τους 28, θα θέλουμε ολόκληρο συνέδριο και θα σας αναφέρω μόνο τα ονόματα. Το ότι δεν γνωρίζουμε ποιοι είναι γενικώς οι πρώτοι κλησιώτες που εγκαταστάθηκαν, και όταν μιλάω για τους αστούς, αυτούς οι οποίοι βρισκόνταν στην 21η Ιουνίου, που ήταν το κύριο μέρος της εμπορικής δραστηριότητας του Κιλκής. Δηλαδή, θεωρητικά από τον Μήλο του Πασχάλη μέχρι του Αδαμίδη το καφενείο, σήμερα που είναι το ανοιχτό φουραχείο. Αυτό ήταν το κέντρο του Κιλκής, από το 13 μέχρι το 45-50 το κέντρο του Κιλκής. Οι παλιές οικογένειες, οι οποίες φύγαν και δεν μείναν, και είναι το μεγαλύτερο ποσοστό, και όλα αυτά νομίζω ότι πρέπει να μελετηθούν κάποτε γιατί έγινε αυτό, Στρομιτσιωτών που ήταν πάρα πολύ, όπως Αμπατζίζου, να ανάγουν τα ονόματα αυτά, Ρενίκης, Βερίκης, Ευθυμιάδης, Διαμάνης, Σαμαρά κτλ. Έχουν φύγει, δεν υπάρχουν απόγονοι εδώ. Θρακιώτες. Οι μεγάλες οικογένειες φύγαν. Ξανθόπουλος, Ουστάμπασης, Σαραφίδης, Στεφανίδης, Σωτηρίου, Τριαρίδης, Τσουκαλάς, έχουν φύγει, δεν είναι εδώ. Πόντι, Κουρτίδης, θα σας πω για αυτόν ένας από τους πιο διάσημους. Κτενίδης, Μπαγανάς, Σωτηριάδης, Σαραφίδη, Φελέκη, Φαστιρόπουλο, Χορομίδη, φύγανε από την Κίκηση. Κωνσταντινοπολίτη, είχαμε και τέτοιες, Μισόπουλη, ο Παλαιολόγο, Παλαιολαδίτη, είχαμε και τέτοιες που ήρθαν εδώ και κατεστάθηκαν γύρω στο 20, όπως ο Βασιλάκο δικηγόρος, ο Ξανθάκης, ο Πατακός, ο Φανός, ο Κρυγάκης, ο Κυριακός, ο Τσαχαλίνας, ο Κούρια και άλλοι, φύγανε. Επομένως, δεν ξέρω ποια είναι η τύχη των παιδιών, θα τη δούμε αυτή. Πριν πάω στα ονόματα, θα ήθελα να αναφερθώ
στους παράμενες που κατά τη γνώμη μου επηρεάσαν ιδιαίτερα όλες αυτές τις προσωπικότητες των ατόμων. Τρεις είναι οι παράγοντες κατά τη γνώμη μου. Ο προσκοπισμός, τα κατοικητικά και ένας μη γνωστός και λιγάκι περίεργος, η Δεσποινής Ειρήνη. Η Δεσποινής Ειρήνη η οποία μεγάλωσε γενιές 7, 8, δεν ξέρω, ήταν γύρω στα 35 χρόνια ως νηπιαγωγός, αλλά δεν ήταν μόνο νηπιαγωγός, αυτό ήταν το λιγότερο. Ήταν σκηνοθέτης, σκηνογράφος, σεναριογράφος, ό,τι φανταστείτε. Έκανε τα πάντα. Ο προσκοπισμός άρχισε μετά το 44. Βλέπουμε παρέλαση στην 21η Ιουλίου, στο πάρκο. Πάμε παρακάτω. Ναι, εδώ θα σταθώ. Είχαμε καταφέρει το 50, που λένε κάτι ότι τότε δεν υπήρχε συγκοινωνία με την Αθήνα και πήγαμε με πλοίο. Πήρε μέρος ο προσκοπισμός Κυρκής, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, στο Τζάμπορι, όπως το βλέπετε πάνω, στο Τζάμπορι του 50 που έγινε στην Αθήνα. Αυτή εδώ είναι η ομάδα του Κυρκής, η οποία κατάφερε το 50 με πλοίο να πάει στην Αθήνα, στο Παγκόσμιο Τζάμπορι. Και οι οδηγοί, φυσικά, εδώ πάλι, κυριαρχεί η ειρήνη. Αυτή τους είχε δημιουργήσει και τους είχε έρθει σε άνθηση. Η ΧΜΟ, Χριστιανικές Ομάδες του Κυρκής, ο Παπαχαρίτωνας, μεγάλη προσωπικότητα που επηρέασε πάρα πολλά παιδιά. Το περίεργο είναι και το ιδιαίτερο είναι ότι όσοι ήταν πρόσκοποι, το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτούς ακολουθούσαν πρακτικές επιστήμες. Γίνανε γιατροί, πολιτικοί, μηχανικοί. Ενώ όσοι ήταν στο κατοικητικό, και είναι χαρακτηριστικό αυτό, γι' αυτό θα το αναφέρω, ασχολήθηκαν περισσότερο με την κλασική φιλολογία. Παραδείγματος χάρη, στη θεολογία πήγε ο Σακαρίδης, του γνωστού Σακαρίδη, ο γιος ο οποίος έγινε αρχιμανδρίτης. Ο Ναυροζήτης ο Κώστας έγινε θεολόγος ιερωμένος. Ο Χατζηπιτάκος ο Θανάης, ο Κωνσταντίνης ο Στέφανος, η Τσαγκάρη, η Φτενίδη, η Φανή, ο Μανίτας ο Σωτήρη, ο Μουλάς ο Παναγιώτης, ο Κτερίδης Γιώργος, ο Αναδοζήτης Κώστας, οι περισσότεροι, ο Μουρακίδης Σερμής, ήταν παιδιά του κατοικητικού. Και φυσικά και ο Παμπλής Λάζαρος, και αυτός παιδί του κατοικητικού. Και ο Τσιτουρίδης Γιάννης, αυτός ξέφυγε, ενώ ήταν του κατοικητικού, έγινε φυσικός και όπως θα δούμε έγινε γενικός επιτροπής. Και ο Τσουκαλάς ο Γιώργος, ο οποίος ήταν ο μόνος που έμεινε από τους παλιούς ακαρανιώτες, έμεινε στο Κυρκής και είχε μεγάλη πορεία. Και τον γνωρίζετε όλοι και φοβάμαι ότι από τους λίγους παλιούς οι οποίοι μείνανε στο Κυρκής. Εδώ είναι αυτή η ομάδα του Σαγγέλου, του κατοικητικού, από μια δρομή που κάναμε στο... είχαν πάει μεγάλη δρομή στις Σέρες. Και εδώ είναι ο Τσουκαλάς, η αφεντιά μου, ο Ερμής ο Μουρακίδης, αυτός προσωπικό, ήταν μεγάλος σκηνοθέτης στη Θεσσαλονίκη, ο Χατζημιτάκος, ο γνωστότατος Παναγιώτης Μουράς, και άλλοι γνωστοί κυκλισσιώτες. Το δεύτερο είναι διαγωγείο της Δεσποινίδος Ειρήνης. Ήταν ο Εφαντίδης, ο μουσικός του Κυρκής, ο Μακρύς ο Χρήστος. Σε αυτόν θα σταθούμε λίγο παραπάνω, διότι έγινε διάσημος συνθέτης, ο οποίος για 35 χρόνια ήταν το πρώτο βιολί της Συμφωνικής Ορχήστρας της Βοστόνης και συμφωνικά το έργα παίζονται και σήμερα σε όλο τον κόσμο. Κάτι που το φοβάμαι, το αγνοούμε εγώ. Ο Λαχάς ο Κώστας, ο Λαχανίδης ο Κώστας, ο γνωστός Λαχάς, πολύπλευρο ταλέντο, ζωγράφος, ποιητής, ηθοποιός. Ο Χαρίλος ο Μαυρίδης, καταπληκτικός μουσικός και ψάχτης μου φαίνεται έγινε στο τέλος ιερωμένο. Και ο Μανίτσας, ο Στενιμαχιώτης, ο οποίος έγινε επιτροπής. Εδώ έχουμε θεατρικές παραστάσεις. Αυτή είναι του 38, η ορτή του 38, όλα αυτά είναι κατασκευάσματα της Ειρήνης, πολύχρωμα. Η φωτογραφία τότε δεν υπήρχαν έγχρωμα και ένα σπρώματι. Και εδώ είναι από θεατρική παράσταση πάλι της Ειρήνης. Αυτή είναι η καλότητα, αυτός είμαι εγώ λεπτομέρεια, δεν είναι σημασία. Λοιπόν, ποιοι τώρα, κατά τη γνώμη μου, έχουν διακριθεί.
Υπήρχε ένα μεγάλο πουρί εδώ, το ξέρουμε, τον αδερφό Αντωνιάδη. Τα παιδιά αυτών και οι δυο έγιναν καθηγητέ. Ο Μέλ Αντωνιάδης Αντώνης του Φώτη έγινε στην ιατρική ως υιολόγος ειδικός, θα σας πω υιολόγια παρακάτω πιο κάτω. Ο Αντωνιάδης, ο Μανίτσας, μπορείτε να τα διαβάζετε, μην σας κουράζω με τα ονόματα, θα σας πω και θα σας ζητήσω πιο κάτω. Και ερχόμαστε τώρα στα άτομα με δυο λόγια, η καριέρα, και αυτόν πρέπει να τον προσέξουμε λίγο παραπάνω. Αυτός είναι ο Ματρίς ο Ανδρέας, ο οποίος από μικρό παιδί είχε έφεση στο βιολί, είχε δάσκαλο τον Ιφαντίδη, δεν είχαν αυτοί δυστυχώς, ήταν γιος του δασκάλου του Μακρύ, ο οποίος πρώτα στα χωριά και συνεχεία πήγε στο πρώτο δημοτικό, και όπως θα διαβάσετε, ο πατέρας του εν τέλει πούλησε μια γελάδα και του πήρε βιολί. Με τον Ιφαντίδη αποτελούσαν τον ντουέτο που συνόδευαν μουσικά όλες τις παραστάσεις της Δεσποινίδος Ειρήνης. Είχε την τύχη όμως τότε μέσα στην ατυχία του πολέμου να βρει μέσα στα ρούχα που έφερνε η Ούντρα, θα το θυμάστε όσοι παλιοί ότι παίρναμε τότε, φοβάμαι ότι είμαι ο μεγαλύτερος εδώ και απευθύνω εσάς να ξέρετε γιατί σας λέω, το 44 είχα παίρναμε τρόφιμα και ρούχα μόνο από την Ούντρα. Και μέσα εκεί υπήρχαν διευθύνσεις. Και για καλή τύχη βρήκε διεύθυνση μιας Αμερικάνης οικογένειας, η οποία ενδιαφερόταν για τη μουσική. Τους έγραψε και έτσι μπόρεσε και τον καλέσανε στην Αμερική. Εκεί είχε πάρα πολύ μεγάλη πορεία, αλλά η μεγάλη επιτυχία ήρθε όταν πήγε και πήρε μέρος στο Παρίσι σε έναν διεθνή διαγωνισμό και βγήκε το πρώτο βιολί. Από τότε άνοιξαν οι δρόμοι, γύρισε πίσω στην Αμερική, εγκατεστάθηκε στην Ουάσιγκτον, όπου και τον πήραν ως πρώτο βιολί. Από τότε μέχρι το θάνατό του ήταν το πρώτο βιολί στη Συμφωνική Ορχήστρα της Βοστόνης. Εδώ τον βλέπουμε, αυτόν τον οποίο διακρίνουμε, αυτός που βλέπουμε μόνο το κουστούμι του, αυτός είναι ο Μενοχίνης, ο γνωστός βιολίστας. Και είναι σε μια τελετή που είχε γίνει για τα 70 χρόνια του Μενοχίνη, όπου το έργο το συμφωνικό για αυτήν την τελετή την έγραψε ο Μακρύς. Έχει γράψει δυο πάρα πολλά συμφωνικά έργα, δυο δε συμφωνικά του έργα. Αν ασχολείστε με ίντερνετ, αν δείτε, μπορείτε να τα ακούσετε, τα έχει μέσα το Google. Και μάλιστα έχει γίνει γνωστός ακόμα περισσότερο, διότι έχει κάνει ένα ίδρυμα με το όνομά του, είναι ο δεύτερος φοιτητής που έχει κάνει ίδρυμα με το όνομά του, θα δούμε ποιος είναι ο άλλος, και αυτό το ίδρυμα βρίσκει καινούρια ταλέντα και τα προωθεί. Αυτός είναι ο Μακρύς και εδώ με την οικογένειά του, αλλά δυστυχώς δεν ερχόταν στο Εκκλητικής, για άλλους λόγους, οικογενειακούς δεν ξέρω, και στο Εκκλητικής είχε τη σπανιότητα. Και ερχόμαστε τώρα στο Ζιώβα το Χρήστο. Ο Ζιώβας το Χρήστος, ή γνωστός Τάκης, έτσι τον ξέρουμε παλιά εδώ, παρουσιάζει μια ιδιαιτερότητα, είναι από οικογένεια που ήταν και αυτή ντόπια, αλλά εμέσως. Οι γονείς του κατάγονταν από το, εδώ βλέπουμε την οικογένεια Ζιώβα, κατάγονταν από τις Μουργές. Άρα ήταν γηγενείς, δεν ήταν πρόσφυγες. Ήταν από τις λίγες οικογένειες που ήταν ένας δεύτερος που ήταν ο Κανταρτζής, ο κύριος τον ξέρει τον Κανταρτζή, και αυτός κατάγεται από την Αγία Παρασκευή. Λοιπόν, η οικογένεια αυτή του Παγίσης, να τους ξέρουν, είχε βγάλει και τον Χρήστο, πρόσκοπο, γνωστό μέρος της κοινωνίας του, της νεανικής κοινωνίας του Κυρκής, όπως δούμε παρακάτω, ο οποίος μετά τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο πήγε στην Αμερική. Και όταν τελείωσε, κατάφερε και έκανε μία. Πιστεύω. Α, θα διαβάζετε στο προηγούμενο. Το προηγούμενο μπορώ να πάω στο προηγούμενο. Μπορείτε να διαβάσετε. Έκανε μία εταιρεία οικοδομική με την οποία έκανε πολύ μεγάλα έργα. Λοιπόν, το εντυπωσιακότερο, όποτε βλέπετε, έχει κάνει το στάδιο ειρήνης και φιλίας, η εταιρεία του. Έχει κάνει το Ολυμπιακό στάδιο και το στάδιο ειρήνης και φιλίας. Και συνεχεία έργα στη Σαουδική Αραβία, έχει κάνει το λιμάνι της Βεγγάζης, έχει κάνει αεροδρόμια στην Αλγερία, καθώς
πρέπει να είναι ο μοναδικός που έκανε ουρανοξύσει στην Αμερική. Αυτές είναι οι ιδιαιτερότητες που τις αγνοούμε και νομίζω ότι αξίζουν να τις παρουσιάσουμε. Σήμερα είναι συνταξιούχος και ζει στην Αθήνα και δυστυχώς δεν έχει απογόνους. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε τη γενιά Κιζιστοτών. Εδώ είναι ο Ζόγας. Εδώ είναι άλλος των γνωστών που είναι, αυτόν τον γνωρίζει και τον Τομασφαίνης, ο Παπαδόπουλος. Ήταν συμμαχαίοι όλοι αυτοί. Αυτός είναι ο Σισμανής ο Σωτηρούλης. Εδώ είναι άλλος γνωστός. Δεν ξέρω αν είναι σήμερα. Εδώ είναι ο Φάσος ο Λύσανδρος. Όλοι αυτοί είναι, εδώ είναι ο Ζιώγας. Όλοι αυτοί είναι αυτός ο Βαδιμητάκος. Το γυμνάσιο όπου είναι ο μιλητής και εδώ πάλι η παρέα που στην 20η, τα πάντα συμβαίνουν στην 21η Ιουνίου. Και στο Λεύκομα που βγάζουμε τους πρώτους στρατιώτες, τα πάντα, όλες τις φωτογραφίες είναι από την 21η Ιουνίου. Από την οδό 21η Ιουνίου. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα στο Βουρτί, το Στράτο. Και αυτός ήταν διάσημος που έγινε γνωστός στην Αμερική. Γεννήθηκε και μεγάλωσε από πόντο που είχαν έρθει από την Τραπεζούλα στο Κιλκής. Και μετά από το γυμνάσιο πήγε στην ιατρική στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Όταν τελείωσε το Πανεπιστήμιο, κατέβηκε, έφυγε, πήγε στα Σέρα όπου μπήκε στο νοσοκομείο. Αλλά ήταν ανήσυχος, ήθελε να μάθει περισσότερα και φεύγει για την Αμερική. Φεύγει για την Αμερική και όπως βλέπετε εδώ ήταν συμμαχτής η γενιά του μαζί με τον Ζμιάρη, με τον Παυλίδη τον Λάζαρο, με τον Πετρισλή και με άλλους γνωστούς πληθυσσότες. Πήγε στην Αμερική στο Κολούμπια, όπου σπούδασε και ασχολείται και έγινε ειδικός παθολόγος, αιματολόγος. Ύστερα από χρόνια που ξαναγύρισε στο Σαν Γιώζεφ Hospital, ασχολήθηκε με την αιματολογία, έγινε διάσημος στην έρευνα, έπαιρνε συνεχώς κονδύλια από την Αμερική για να ασχοληθεί με την αιματολογία και ήταν τόσο γνωστός που είχε και λόγω της καλής του φήμης, μαζέψαν ασθενείς και συνάδελφοί του, μαζέψανε χρήματα και κάνανε μία έδρα με το όνομά του. Έγινε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο και σήμερα υπάρχει έδρα με το όνομά του στο Σικάγο. Είναι και αυτός ένας άγνωστος φυσιολόγος. Και πήρε και έναν τίτλο, τον οποίο στα ελληνικά δεν υπάρχει, παρότι μίλησαμε συνάδελφοι τους, το 1900 ανακηρύσσεται Mastership που σημαίνει ο καλύτερος γιατρός τον οποίο έχουν ψηφίσει όλοι οι ιατρικοί σύλλογοι της Αμερικής. Δηλαδή για εκείνη τη χρονιά ήταν ο καλύτερος, είχε βγει ο καλύτερος γιατρός της Αμερικής. Νομίζω ότι είναι μεγάλος τίτλος τον οποίο δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και αυτός ο Στράτος, παιδί του καθηγητικού και αυτός, και του Δευτέρου Δημοτικού και φυσικά του Μικρού Γυμνασίου Κυλκής, παντρεύτηκε την προϊσταμένη με την οποία είχε γνωρίσει όταν ήταν στα ΣΕΡΕΣ και ύστερα από 4 χρόνια που ήταν στην Αμερική την κάλεσε, πήγε στην Αμερική και κάνανε οικογένεια και σήμερα έχουν οικογένεια με παιδιά αλλά δυστυχώς πέθανε από καρκίνο πριν από 10 χρόνια. Εδώ μέσα στο γραφείο του είναι ο Στράτος ο Κουρτίδης και εδώ είναι η τάξη του Στράτου του Κουρτίδη όπου έχουμε. Εδώ είναι ο Λάζαρος ο Παυλίδης που ήταν στην ίδια χρονιά. Εδώ είναι ο Κουρτίδης. Εδώ είναι ο Σβιάρης. Εδώ είναι ο Δημητρούλης. Και άλλοι, όλοι αυτοί είναι στη τάξη απόφοιτη του 48 και είχαν καθηγητή τον Κολιανδρή. Ερχόμαστε τώρα σε έναν γνωστό σας, το μόνο γνωστό και τον αναφέρω. Διότι δεν ξέρω αν έχετε συνειδητοποιήσει, είναι ο μόνος από τις πρώτες γενιάς της Κιζιστοτών, όπως το Ράης Αποστολίδης, ο οποίος κατάφερε τη μικρή επιχείρηση του μπαμπά του να την κάνει εργοστάσιο. Είναι ο μόνος, και δεν ξέρω αν υπάρχει δεύτερος, παρακαλώ βοηθήστε με, της Κιζιστοτών, ο οποίος έκανε εργοστάσιο, το οποίο πηγαίνει μια χαρά στην βιομηχανική ζώνη. Γι' αυτό και τον αναφέρω ως διακεκριμένο. Από ό,τι διαβάζετε, να μην σας τα πω ότι σας κουράζω, μπορείτε να διαβάσετε ποια ήταν η πορεία του. Το αποτέλεσμα είναι ότι είχε την φαϊνή ιδέα να στείλει το γιο του να ασχοληθεί περισσότερο με το αντικείμενο και σήμερα έχουν ένα κολοσσέο από ό,τι πήγα και είδα εργοστάσιο που για το Κιλκής είναι αρκετά μεγάλο και επαναλαμβάνουν το μοναδικό που κατάφερε να γίνει στο Κιλκής. Αν υπάρχουν άλλοι, παρακαλώ
θέτω χρόνο να γίνω γνωστή για να μην κλέβουν τη δόξα μόνο με. Και εδώ είναι η παιδική ηλικία του μαζί με άλλους γνωστούς κοινωνικιώτες, είναι ο Μεζάρης, είναι ο Πουσολάκης και άλλους, ίσως τους γνωρίζετε εσείς όχι. Το δυστύχημα από ό,τι βλέπω είναι ότι οι κοινωνικιώτες αστούς δεν έχουμε εδώ κανέναν, δυο, τρεις, τέσσερις πρέπει να είναι. Διότι έχει μεγαλώσει το κοινωνικό και ευρώπη είναι ότι οι παλιοί κοντεύουν να εξαφανιστούν. Γι' αυτό προσπαθώ να τους κρατήσω και φοβάμαι ότι είμαι από τους λίγους παλιούς, ο οποίος εξακολουθεί να έρχεται και να αγαπάει το κοινωνικό. Τώρα, το γιατί οι παλιοί που φύγανε δεν το αγάπησαν είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, αυτές είναι παρέες κοινωνικιωτών. Και ερχόμαστε τώρα στο γνωστό Σαμουλίδη. Και αυτό είναι μεγάλη προσωπικότητα, η οποία ξεκίνησε από το κοινωνικό. Και έγινε διάσημος, πολλοί από εσάς θα το γνωρίζετε, είναι Πόνιος, άρα ασχοληθήκατε περισσότερο με αυτόν. Και όταν αποφύτησε το γυμνάσιο, πήγε στη φιλοσοφική. Αλλά έγινε γνωστό διότι ασχολήθηκε με συγγραφή του Ποντιακού Ελληνισμού. Για, μπορείτε να διαβάσετε τα πάνω, έτσι να μην σας κουράζω εγώ. Ο οποίος κατάφερε και έγραψε βιβλία πολύ σημαντικά, ερευνητής μεγάλος πάνω στο. Και σήμερα. Έχει κοιμηθεί με πάρα πολλά βραβεία, μπορείτε να τα διαβάσετε, και έχει γράψει μυθιστορήματα όπως το Καραμανίτα και πήρε βραβείο Σμυρνέο για τη Μαύρη Θάλασσα, χρονικό για την τροποδία του Ποντίου, βραβείο του Συλλόγου Ποντίου. Εδώ είναι σε παιδική ηλικία, με την αδελφή του την Ερυθρή, την οποία την είχα συμμαθήτρια, σε παιδική ηλικία ο Σαμουλίδης και εδώ είναι οι γονείς του. Και ερχόμαστε τώρα στο συντάξει να σας δείξω αυτούς που σας είπα. Αυτός είναι ο Μερκερίδης. Ο πατέρας του ήταν εδώ στην Μητρόπολη, 4 ετών ο γραμματέας Μητροπόλος. Έγινε καθηγητής παιδιατρικής. Αυτός είναι, δεν ξέρω το γνωρίζετε, αυτόνα. Είναι ο Λαχανίδης, ο Λαχάς. Σε παιδική ηλικία στο γυμνάσιο. Γυμνάσιο Κυλικής. Εδώ είμαστε αυτοί οι συναισθηματικοί λόγοι. Εγώ και ο Λαχανίδης, σε ηλικία 18 χρονών, μπροστά στο σημερινό σπίτι του δικηγόρου 21 Ιουνίου 211. Και εδώ είναι τρεις διακεκριμένοι, ο Τριαρίδης, ο Παυλίδης και ο Λαχανίδης. Αυτή είναι η κόρη του Μισόπουλου, την οποία την γνωρίζετε, καθηγήτρια του φαρμακοποιού, η οποία είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Εδώ τη βλέπουμε σε παιδική ηλικία, μαζί με τον παλαιολόγο, είναι στον κήπο Κυλικής. Αυτή εδώ είναι η Αλεξάνδρα. Ο Ερμής ο Μουρατίδης. Ο Ερμής ο Μουρατίδης, ο οποίος συγγραφέας, καλλιτέχνης, ζει σήμερα στη Θεσσαλονίκη με την οικογένειά του και ήταν για 15 χρόνια σκηνοθέτης στο Κρατικό Θέατρο Βορειοελλάδος. Εδώ είναι σε νεανική ηλικία στο γυμνάσιο, μαζί με τον Μίντα, τον γυμνασιάρχη. Εδώ είναι ο Μουρατίδης. Αυτός είναι ο γιος του Σαράνη του Σακαρίδη, ο οποίος έγινε αρχιμανδρίτης. Στεφανίδης και ο Χατζημιτάκος ως γραμμένος. Ο Μανίτσας. Ο Μανίτσας στο κέντρο είχε ιδιαίτερη πορεία. Φιλόλογος και ήταν ο πρώτος διευθυντής της Παιδαγωγικής Ακαδημίας της Ρόδου και συνεχεία ήταν διευθυντής στην Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης. Στενιμαχιώτης, δυστυχώς δεν μπορώ να πω την ιστορία όλων, θα τη γράψω, πιστεύω κάποτε να δημοσιευτεί και σε παιδική ηλικία ο Μανίτσας, τώρα είναι στο Παρίσι, είχε πάει στο Παρίσι όπου πήρε διδακτορικό. Εδώ είναι ο Παναγιώτης ο Μουλάς, γνωστός σε όλους μας, έχει τιμηθεί από τον Δήμο. Πάρα πολύ μεγάλη ιστογνωμία, δυστυχώς έφυγε νωρίς, πριν μπορέσει να προσφέρει περισσότερα στον Κυλικής. Έχει γίνει ειδική τελετή για τον Παναγιώτη. Και εδώ είμαστε, αξίζει τον κόπο, η γενιά της εποχής μου, ο Παναγιώτης, ο Λαχάς, για παιδιά μου, να δεν ξέρετε η ελευθερία εδώ η αριστερά, δεν έχει σημασία. Ο Μακρύδης ο Νίκος, ο οποίος δυστυχώς από ό,τι έμαθα πριν από ένα μήνα πέθανε, είχε μεγάλη πορεία, σημαντικό τέλεχος. Δημοσιογράφος στην Αθήνα, αρθρογράφος των μεγάλων εφημερίδων, που είχε μεγάλη πορεία στον αντιστασιακό αγώνα της εποχής του. Και εδώ είναι η κόρη του Ορφανού.
Και οι δύο κόρες του ορφανού του γνωστού χειρουργού γίνανε καθηγήτρες στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών. Εδώ έχουμε σπίτι της Θεσσαλονίκης, εδώ είναι μικρή και εδώ είναι μεγάλη. Και εδώ είναι η αστή του Κυλκής. Η αστική κοινωνία είναι η καλοαστή της εποχής του 50, στο γάμο σε μια από τις δύο κόρες. Εδώ είναι οι δύο κόρες που βλέπατε καθηγήτρες. Και αυτός είναι ο γαμπρός, διότι έγινε ο Κουμπερκερίδης, έγινε γαμπρός του ορφανού. Αυτή είναι, εδώ είναι ο Τηλιακός, αυτή είναι η με λεγόμενη μεγαλοαστή του οικισμού, ό,τι αυτό σημαίνει. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε τώρα έναν άλλον, το οποίο δυστυχώς προς το παρόν δεν είναι φωτογραφίες, τώρα θα μου δώσουν οι συγγενείς του, το Δημοσθένη. Το Δημοσθένη τον Παπαδόπουλο. Το βλέπετε, είναι μαζί με τον Ζώο όταν σηματίσει, αυτός είναι ο πατριστής. Ηλεκτρολόγο γνωστό στη ΔΕΗ, αυτό είναι ο αξιωματικό ο Ζωηρό και αυτό είναι ο Δημητρούλη. Λοιπόν, δυστυχώ δεν έχω σημερινή εφημερίδα, σημερινή φωτογραφία, αλλά σύντομα θα μου δώσουν οι συγγενείς του για να μπορέσω να τη βάλω στο λεύκομα. Αυτό είναι ο Παυλίδη, τον ξέρουμε όλοι μα, ο Λαζίκο, ο οποίο έχει μεγάλο συγγραφικό έργο, ο Γκόρκη τη Ελλάδα τον είχαμε ονομάσει, και εδώ είναι στην νεανική ηλικία. Και αυτός πια, ο μόνος που σίγουρα είναι γνωστός και πασίγνωστος, είναι ο Δήμος ο Τριαδίδης, ο πρώτος της πρώτης γενιάς λειτουργικής που έγινε υπουργός. Ιδιαίτερη τιμή. Εδώ βλέπουμε τώρα, δυστυχώς από εδώ δεν έχω μεγάλη, τον Γιάννη τον Τζιτουρίδη, τελειώνω πρόεδρος, τελειώνω που έγινε πάρα πολλά είχα να πω. Αυτός είναι ο Γιάννης ο Τζιτουρίδης, ο οποίος έγινε έχει γράψει φυσικός, έχει γράψει διδακτικά βιβλία που διδάσκονται στο γυμνάσιο και έχει γίνει επιθορτής. Σήμερα ζει στη Θεσσαλονίκη. Αυτός είναι ο Μακρύς. Ο Κυλκησιώτης, ο διάσημος, ο οποίος έγινε ο μουσικός της Αμερικής. Αυτός είναι ο τελευταίος της πρώτης γενιάς, ο Τουμανίδης. Είναι ο μικρότερος όλων, ο οποίος έγινε πριν από μερικούς μήνες καθηγητής καρδιολογίας στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών. Της γνωστής οικογένειας του Ξυλέμπορα. Αυτό σε νεαρά ηλικία. Ο γνωστός Φάκης. Και αυτός γνωστός, στους Ιδησιώτες, ζει μέχρι σήμερα να είναι γερός. Έχει γράψει πάρα πολλά για το Κυλκής. Αλλά θέλω να τονίσω εγώ ότι ήταν ο ζωγράφος που έδωσε πνοή στον προσκοπισμό τότε και είχε ζωγραφίσει όλη την τότε στρατιωτική λέσχη που ήταν από ό,τι ξέρετε τώρα έχει γκρεμιστεί και έγινε πολυκατοικία των καθολικών που ήταν πίσω από τον κήπο. Την είχε γεμίσει με ζωγραφιές. Δεν ξέρω αν έχει έρθει σήμερα, να είναι καλά πάντως. Εδώ είναι η παρέα πάλι με τον Παπαδόπουλο Δημοσθένη, τον Φάστο και τον Ζώο. Ο Παπαδόπουλος, ο Ζώγας, ο Φάσος, και αν την τυχιότητα αυτός είναι ο Σιφίδης, δεν προλάβω να το γνωρίσω, πέρα είναι πολύ μικρό. Λίγο θα σταθούμε στο Κορομίδι και τελειώνουμε στον Πόλια του Κυλκής, που ο πατέρας ήταν από τους πρώτους που δημιούργησαν την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος το υποκατάστημα της Κυλκής, ο οποίος είχε σημαντικότατη πορεία, ζει και βασιλεύει σήμερα στη Θεσσαλονίκη ως δικηγόρος και ήταν ο μοναδικός του οποίου στις απολωτριώσεις τα βιβλία του είναι τα μοναδικά που υπάρχουν στην επιστήμη, την νομική για το θέμα των απολωτριώσεων και ο Αγγελοπούλος στους Ολυμπιακούς Αγώνες τον είχε πάρει σαν συνεργάτη και είχαν κάνει μαζί νομότυπες όλες τις τότε απολωτριώσεις. Σημείο ότι ήταν σημαντικότατο άτομο. Δείτε τον Στανιάντα του Ιδρυτής, έχει γράψει αυτός με περικές αναμνήσεις από το Ιδρυτής ένα βιβλίο. Και εδώ είναι μαζί με τον, ο Κορμίδης είναι στη μέση, από τη μια είναι ο Χατζηβασιλείου που πέθανε και αυτός πριν από ένα-δύο χρόνια, της Ευρυδίκης ξενοδοχείου, ο ιδιοκτήτης, και άλλος είναι ο Παταγός ο δικηγόρος, ο γιος του Νικολάου του Παταγού και τελειώνουμε. Και εδώ είμαι εγώ. Και έχω βάλει τις φωτογραφίες, διότι είναι φωτογραφίες από την τελευταία εκδρομή που πήγα στη Στρόμιτσα και βρήκα ωραιότατες φωτογραφίες εκεί στην αγορά, όπου κάποτε ήταν το κόμπελο της γιαγιάς μου. Τώρα είναι η λαϊκή αγορά και δεν μπορούμε να πάρουμε τίποτα. Βρήκα ωραίες φωτογραφίες και αντί να βάλω τη φωτογραφία μου που με βλέπετε, έβαλα τα λουλούδια για να έχω μια καλή ανάμνηση τελειώνοντας την ομιλία. Ευχαριστώ για την υπομονή. Εμείς ευχαριστούμε και θα ήταν παράληψη μην αφαιρούμε ότι είναι...
και ο Χρυσάφης ο Σωτήρης μέσα στην γενιά αυτή των διακεκριμένων κινησιωτών. Αυτοί που ανέβουν γύρω στους Χρυσάφης στηρίζουν το γυμνάσιο Κυρκή στο εξατάξιο από τη δεκαετία του 30 και 40 και ένα μέρος του 50. Σίγουρα είναι σημαντικό αυτό, είναι ένα τρόπο δυναμικό το οποίο εάν ήταν στην πόλη, ίσως ήταν διαφορετική η εξέλιξή της, αλλά η Θεσσαλονίκη κοντά δημιουργήσε αυτή την μετακίνηση προς τα εκεί και μας έφαγε πολύ σημαντικό ανθρώπινο δυναμικό. Να σημειώσουμε την παρουσία του Αντιμάρχου. Για να τη γνωρίσουμε, ο γιος του Φώτη του Αντωνιάδη, το οποίο ο πατέρας σκοτώθηκε στο αλβανικό μέτωπο, μόλις είχε γεννηθεί αυτός, έγινε και ζει στη Θεσσαλονίκη, διάσημος θεολόγος και μάλιστα χαρακτηριστικό είναι ότι στους Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν επικεφαλής στον μικροβιολογικό πόλεμο που λέγανε σε περίπτωση χτυπήματος από μικρόβια ή από οτιδήποτε που είχε με ιούς, αυτός ήταν ο υπεύθυνος. Δεύτερος είναι ο ξάδερφος του Αντωνιάδης Αντώνης, ο γιος του Θανάση του Κουρέα, ο οποίος είναι πάρα πολύ και από τους πρώτους, αν όχι ο πρώτος, που έκανε μεταμοσχεύσεις ύπαρτος. Όλοι και οι δύο έχουν γίνει καθηγητές. Ο Μακρύς Ανδρέας. Εδώ θα σταθούμε λίγο περισσότερο. Ο Μακρύς Ανδρέας, επειδή σας έχω βάλει την μικρή φωτογραφία, διότι δυστυχώς αυτός είναι ο γιος, ο μικρός, και αυτός είναι αυτόν, ίσως να το γνωρίζει με την ισότητα, ο αδερφός του ο Μακρύς. Στο ίντερνετ, από ό,τι έχει υπόψη όσοι μπαίνετε, φυσικά υπάρχει το βιογραφικό του και θα το διαβάσουμε, αλλά τον είχαν ως Θεσσαλονικιό. Έκανα προσπάθεια και κάτι μέσα στο ίντερνετ και τέλει τώρα γράφεται ότι κατάγεται από το Κυλικής. Κάτι το οποίο μας είχε ξεφύγει και δεν είχαμε και πάρα πολύ με διεθνή.